υπάρχει άραγε γονέας που δεν έχει δείξει την αγωνία του, την τρυφερότητά του προς το παιδί του λέγοντας «Πάρε όταν φτάσεις». Όμως δεν έφτασε ποτέ. Άρα ναι, εκδίκηση θα πάρουμε για σένα ναι μικρέ. Φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συντρόφισσες, βρισκόμαστε και σήμερα εδώ, όπως άλλωστε κάθε μέρα, σε κινητοποιήσεις του κόμματος και της ΚΝΕ, εργατικών σωματείων, φορέων, φοιτητικών και μαθητικών συμβουλίων, για να διατρανώσουμε ότι δεν ήταν γενικώς μια κακιά στιγμή. Ήταν προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Δεν ήτανε η κακιά η ώρα, ούτε φταίει η κακιά η χώρα. Φταίνε όλοι όσοι έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Οι ζωές 57 ανθρώπων χάθηκαν άδικα στο βωμό του καπιταλιστικού κέρδους. Το έγκλημα αυτό έχει την υπογραφή φαρδιά πλατιά της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και αποτελεί τη μέγιστη πρόκληση και τη μέγιστη ασέβεια απέναντι στους νεκρούς συνανθρώπους μας, αυτοί που η πολιτική τους οδήγησε σε αυτές τις τραγικές συνέπειες, τώρα είτε να προσπαθούν να πετάξουν από πάνω τους το μουτζούρι όπως λέει ο λαός, ή να λένε κατόπιν εορτής υποκριτικές συγγνώμες και να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Τα γεγονότα είναι αμήλικτα. Το 2009 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σπάει τον ΟΣΕ σε ξεχωριστές εταιρείες, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το 2013 η συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ προχωράει την ιδιωτικοποίηση, επίσης ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έλεγαν σκοπός είναι η διασφάλιση των επιβατικών μεταφορών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Το 2016 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διαχωρίζει τη διαχείριση και την υποδομή από το μεταφορικό έργο. Από τότε ο ΟΣΕ δεν έχει πρόσβαση στο μεταφορικό έργο. Εκπληρώνει το έργο του μόνο σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Άρα παρέχει πρόσβαση σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς να θέτει προϋποθέσεις και στοιχειώδους όρους ασφαλείας. Το 2017 και 2018 επίσης επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τους αντιμνημονιακούς ΑΝΕΛ, για να μην ξεχνιόμαστε, ξεκινάει η παραχώρηση της Τρενοσέ στους Ιταλούς. Τα 14,3 δις χρέος του ΟΣΕ προστίθεται στο κρατικό δημόσιο χρέος, δηλαδή φορτώνονται στο λαό. Τότε ο Τσίπρας κατά λέξη έλεγε, με την πώληση της Τρενοσέ έλεγε, η χώρα κλείτωσε ένα μεγάλο βάρος και οι επενδύσεις φέρνουν νέες θέσεις εργασίας. Φυσικά, μετά την ιδιωτικοποίηση της Τρενοσέ, φεύγουν υπάλληλοι, τους μετατάσσουν σε άλλες θέσεις του δημοσίου και όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο της εξυγίανσης. Αποτέλεσμα, οι τραγικές ελλείψεις. Πάνω από 1.700 θέσεις εργασίας κενές με βάση τις ανάγκες. Το 2019 ολοκληρώνεται η εξαγορά της Τρενοσέ. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν μαζί την πλήρη απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Ο Χατζηδάκης πανηγύριζε λέγοντας «Υλοποιήσαμε ένα σχέδιο εξυγίανσης που εξοικονόμησε εκατοντάδες εκατομμύρια και έτσι η Τρενοσέ έγινε κερδοφόρα. Χάρη στις δικές μας παρεμβάσεις», έλεγε, «επιτεύχθηκε η αποκρατικοποίηση της εταιρείας». Το 2022 επεκτείνεται η σύμβαση με την Τρενοσέ, δίνοντάς της, ακούστε, 750 εκατομμύρια. Το περασμένο Σεπτέμβρη σπάνε κι άλλο οι εταιρείες, σε ΟΣΕ και ΕΡΓΟΣΕ. Και αυτό το σχέδιο λέγανε τότε πως αποβλέπει στη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εταιριών. Συνολικά τα έσοδα της Τρενοσέ είναι 135 εκατομμύρια το χρόνο. Το κράτος την πληκοδοτεί επιπλέον με 50 εκατομμύρια το χρόνο. Λέει για άγονες γραμμές. Όπου άγονη γραμμή
θεωρείται το Αθήνα Θεσσαλονίκη. Αυτά είναι τα γεγονότα. Σε αδρές γραμμές. Φυσικά οι εργαζόμενοι προειδοποιούσαν. Λίγες μέρες πριν τα τραγικά γεγονότα, η παράταξη που πρόσκειται στο Κομμουνιστικό Κόμμα έλεγε: «Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα, κάνοντας διαπιστώσεις». Συνέχιζε: «Όσο δεν παίρνονται μέτρα προστασίας στους εργασιακούς χώρους και για την ασφαλή λειτουργία και κυκλοφορία των τρένων, τα ατυχήματα δεν θα έχουν τελειωμό». Για να μην θυμηθούμε τους Ελβετούς, δύσκολα μπορούν να κατηγορηθούν για κομμουνιστές οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, που όταν έμαθαν πως αγοράσαμε τα συγκεκριμένα τρένα από τη χώρα τους, που τα είχαν για πέταμα, μας είπαν το μακάβριο «καλή τύχη». Κι όμως, εδώ μας τα παρουσίαζαν με φτιόγκους και κορδέλες, θυμάστε, τα ασημένια βέλη και άλλες βαρύγδουπες και τελικά επικίνδυνες κουταμάρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα λοιπόν. Η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι οι σταθεροί σταθμάρχες που έβγαλαν εδώ και κοντά 20 χρόνια τα τρένα από τις ράγες. Αυτοί θυσίασαν την ασφάλεια των εργαζομένων στα τρένα όπως και των επιβατών. Αυτοί έλεγαν ειρωνικά: «Πώς τολμάτε να μιλάτε για την ασφάλεια των τρένων?» όταν το ΚΚΕ προειδοποιούσε με αλλεπάλληλες ερωτήσεις στη Βουλή. Και τώρα οι ελεηνοί, αντί να πάνε να βρούνε καμιά τρύπα να κρυφτούν, λένε πως δεν φταίει η ιδιωτικοποίηση, αλλά το πώς τη διαχειρίστηκε το κράτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει: «Μη πάμε πίσω», λέει, «στο χαρίλαο Τρικούπη. Φταίει ο Μητσοτάκης». Α, και κάνει και ένα άλλο αμήλικτο ερώτημα: «Ποιος διόρισε», λέει, «το σταθμάρχη? Ήταν Βίσμα», λέει. Λένε επίσης όλοι τους: «Τι να κάνουμε, η Ελλάδα είναι μπανανία, είναι κακιά η νοοτροπία μας». Ενώ λένε: «Κοίτα την Ευρωπαϊκή Ένωση», στην Ευρωπαϊκή Ένωση που μετράει εκατοντάδες νεκρούς μόνο το 2021 από σιδηροδρομικά ατυχήματα, γιατί και εκεί κοστίζουν πολύ τα καλά της απελευθέρωσης. Ενώ η μπανανία που λένε λειτουργεί άψογα όταν είναι να κυνηγήσει ή να διώξει αγωνιστές. Σαν δεν τρέπονται, λέμε εμείς, αλλά ποιος έχασε την τροπή του για να τη βρούνε αυτοί που με την πολιτική τους έχουν μετατρέψει πόσους χώρους δουλειά σε κρεματόρια? Αλήθεια, στην Κόσκο υπήρχε κάποιος σταθμάρχης όταν πέθανε ο εργάτης? Στη ζώνη στο Πέραμα, στους ΣΟΤΑ που κάθε δύο εβδομάδες έχουμε νεκρό, στα νοσοκομεία που μέσα στην πανδημία πέθαναν άνθρωποι που μπορούσαν να ζήσουν γιατί έμειναν εκτός μεθ, ενώ οι ιδιωτικοί όμιλοι θυσάβριζαν? Να συνεχίσουμε τον κατάλογο. Ό,τι αφορά τις λαϊκές ανάγκες θεωρείται όλο και περισσότερο κόστος. Όλα λειτουργούν για να βγάζουν ασύλληπτα κέρδη βιομήχανοι, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Η ζωή του λαού παίζεται κορώνα γράμματα ανάλογα τα κέφια των καπιταλιστών. Δεν πάει άλλο. Θέλουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι στον 21ο αιώνα. Σε αυτόν βρισκόμαστε, για όσους δεν το έχουν ξεχάσει. Άλλωστε, μας το θυμίζουν γιατί τα σπίτια μας τα παίρνουν ηλεκτρονικά, την εφορία την πληρώνουμε με ένα κουμπί. Δηλαδή επιλεκτικά ανίκανοι όσον αφορά το λαό και τις ανάγκες του και ψηφιακά ικανότατοι για να εισπράττουν, δηλαδή να κλέβουν το βιός του λαού. Η επιστήμη και η τεχνολογία λοιπόν έχουν κάνει άλματα, αλλά δυστυχώς αυτά τα άλματα σκοντάφτουν στο βωμό των τεράτων του απάνθρωπου συστήματος που ζούμε. Ναι, αλλά και εμείς τα έχουμε πάρει, όπως λέει η νεολαία. Δεν σταματάμε. Κάθε φορά που βγαίνουν στην τηλεόραση, η οργή μας μεγαλώνει. Θα γίνουμε η φωνή των νεκρών συνανθρώπων μας. Καταδικάζουμε την πολιτική που φροντίζει τα κέρδη των λίγων και αφήνει απροστάτευτους τους πολλούς. Απαιτούμε να αποδοθούν ευθύνες σε αυτή την πολιτική, σε αυτό το κράτος, σε αυτό το σύστημα που για τον νόμο του κέρδους απειλεί ευθέως τη ζωή μας και τη ζωή των παιδιών μας. Απαιτούμε ασφαλείς, φτηνές και σύγχρονες μεταφορές με σταθερή και μόνιμη δουλειά για τους εργαζόμενους, αξιοπρεπείς μισθούς και συνθήκες ασφαλείας. Ναι, αυτό το έγκλημα
Δεν θα αφήσει ο λαός μας να συγκαλυφθεί. Γι' αυτό πλημμυρίζει τους δρόμους και τις πλατείες όλης της χώρας. Γι' αυτό οι μαθητές δεν κολώνουν και δεν τους τρομάζουν οι απειλές. Και δείχνουν και με τη στάση τους πως είναι ελπιδοφόρα γενιά και όχι αυτό που πάνε να την παρουσιάσουν. Γι' αυτό αύριο οι εργάτες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Αττική απεργούν και όλοι οι δρόμοι της Αθήνας θα γεμίσουν ασφυκτικά άλλη μια φορά, ακόμα πιο μαχητικά και μαζικά στα προπήλαια στις 12.30. Τελικά αυτό είναι το μόνο ελπιδοφόρο. Ο λαός μπορεί να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Οι νεκροί μας είναι τα κέρδη τους. Σφίγγουμε λοιπόν τα χέρια, γιατί εμείς που είμαστε ζωντανοί πρέπει να φωνάξουμε και για αυτούς που χάθηκαν τόσο άδικα. Εμπρός λοιπόν, σύντροφοι και φίλοι, όλοι στον αγώνα. Η ώρα δεν είναι για σιωπή, είναι ώρα για φωνή. Εδώ το ΚΚΕ δίνει όλες του τις δυνάμεις, γιατί ναι και εδώ αποδεικνύεται πως μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό.